Ενδεικτικά παραδείγματα για να αποδείξω το πόσο ανασμένος είναι ο προορισμός. Στον ειδικό συνεργάτη έχουν προορισθεί για δύο άτομα. Θα προχωρήσετε σε πρόσωπο του ειδικού συνεργάτη. Δικαιωμάστε σαν πρόσωπο εδώ. Εγώ δεν είπα αυτή τη διαδικασία. Στο ξενόδοχο είναι 332. Τα 13 ή τα 3.
εποχές μονίμων υπαλλήλων. Σύνολο για το 2015 έως 31 το δεκάπτου και εδώ έχω αριστεί στο ευρώ, ξέρω την κοινωνία. 309.750. Στο δεκάπτου γιατί 312. Θα κάνουν προσλήψεις ή θα έχουν αυξήσει μισθό. Μίσθωμα πάρκινγκ Αγίου Γεωργίου. Προβλέψαμε 4.000, 0 πληρώσαμε μέχρι τον Ιούλιο, 0 θα πληρώσουμε και μέχρι τα Χριστούγεννα. 0 και για το 2016. Γιατί? Γιατί υπάρχει πρόβλημα με την λήψη. Την έχουμε διαλύσει τη σύμβαση. Δεν διεκδικεί αυτό σήμερα. Ρωτάω. Από πού. Δαπάνες καθαρισμού Σπεριάδας, δαπάνες καθαρισμού Μακρακόμης, δαπάνες καθαρισμού Αγίου Γεωργίου. Γίνανε συμβάσεις νόμιμες, 55.000, πληρώσαμε 2, μέχρι την 31 του δεκάτου θα πληρώσουμε και άλλες 25. Οι συμβάσεις είναι 54. Αυτά δεν τα έδωσαν 8 ελληνικόφιλες. Πού είναι? Πού είναι? Γιατί δεν είναι εμένα, θα τα πατήσουμε τα μόνο. Προμήθεια ενώ τα θελεόντως και εφηβολισμού και γενείς και τα λοιπά, πάντα με ελληνικά σύννεφα, γιατί δεν είναι εμένα, θα τα πατήσω και αυτό μόνο. Τέτοια. Γιατί δεν έχει καμία ευθύνη. Προμήθεια καυσίμου για θέμαση και φωτισμό. Διαμορφωθέντα έως 31.750, ενταλθέντα έως 31 ευρώ κουλούρι, εκτίμηση με τα Χριστούγεννα 32.10, ξανά κουλούρι. Ναι, αλλά στο δικά ξαναγράφουν 50. Οι μήνυμοι τι βάλουν τώρα θέμα μας, μαζούρ. Συνεχίζουμε. Πραγματοποίηση των αδελφών εκδηλώσεων. Διαμορφωθέντα μέχρι τον Ιούλιο 24, έχουμε κάνει ανάπτυξη. Ενταλθέντα 24. Αλλά πρέπει να πληρώσουν και άλλα 15 με τα Χριστούγεννα. Τι είναι, 24 ευρώ, 24 πληρώσαμε και κοστάμε και 15. Αλλά δεν τα κάναμε από τότε, κοστάμε τα 15. Προμήθεια το δίμο μαθητικό κέντρο παιδικής αρχής περιχάνω το κανόνα. Διαμορφωθέντα 40. Πληρώσαμε μέχρι 31 Ιουλίου 4,5. Και στο επόμενο πετάμε μέχρι τα Χριστούγεννα, ενώ Ιούλιο, Αύγουστο και Χριστή ήταν 20.000. 4.000 το εφτάμενο, 20.000 το τρίμηνο. Δεν είναι κατανοητό. Εάν προσθέσουμε τα 20 και τα 5, 25, στο 16 έχουμε το προβλέψει 38. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ολικών τμήνων. Διαμορφωθέντα με 31 ή 60. Πληρωθέντα 1.000. Μέχρι τέλος του χρόνου 5.000. Πρώτος για τον κάτσο πάλι ξέρετε. Διαχείριση κοινωνικών επαφών πάνω του Δήμου. Διαμορφωθέντα με τον Ιούλιο 61. 0 πληρώσαμε, 0 με τα Χριστούγεννα, 0 στο 16. Καθαριότητα στον ύπνο. Έκανα τρεις πράξεις. Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων. Προβλέπουμε τακτικό νόμο 33. Κυρώσαμε στο πρώτο δεκάμενο 21.800. Εκτίμηση μέχρι τα Χριστούγεννα 32.600. Διαιρείς λοιπόν πόσο στοιχείς το πρώτο εφτάμενο, σου βγαίνουν 4-5.000, πολλαπλασιάζεις το πεντάμενο που μένει, τα προσθέτεις και υπάρχει έλλειμμα 7.000 για τους υπαλλήλους. Μιλάμε κύριε Κώστα. 7.001, θα το βάλετε σαν όρος. Σωστό. Το αυτό και στο ΙΚΑ,
Και αυτό είναι όμως το πρόβλημα. Το αυτό και στους υπαλλήλους που είναι ορίστου. Λείπουν τα χρήματα. Άρα τι κάνουμε τώρα εδώ. Δεν έχουμε να στερώσουμε. Λέμε ότι πήγε 1000 ευρώ και θα στερώσουμε 700. Και θα κάνουμε ένα μόνο και θα προσθέσουμε από πού. Από κά. Και από αρχιμίες. Έτσι. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος. Διαμορφωθέντα μέχρι τέλος Ιουλίου. 408.000. Εδαλθέντα 3.75. Στο επόμενο πλάνο λίγα τα χρήματα και τα βλέπεις 507, ενώ οι πράξεις ήταν 643. Να πάνε σιτά. Τι καιρό σε με 35, όλο κουλούρια πέρα πέρα. Πάμε στον 8-11 φιλές, λέω 5.000 είναι σωστό. Και το 16-15. Από κομιδία πολυμάτων, Δημοτική Συνόδου του Αγίου Γεωργίου και του Χριστού. 50.000 για το 2016. Με τηλεφορά στο επόμενο συμβούλιο φέρεται θέμα για δημοκρασία καθεδρότητος για 2 έτη 240.000. Διά του 2 120.000. Άρα εμείς τι πρέπει να γράψουμε εδώ, ο 50, 120.000. Σωστά και μια δημοκρατία. Είναι στο επόμενο θέμα. Άρα εμείς λοιπόν 70.000. Ασφαλώς με την Ρωσία δεν κατηγορώ αυτό. Λέω, όταν λοιπόν σήμερα θέλουμε 120 για το 16, δεν μπορεί στον προπολογισμό να γράφουμε 50. Εφόσον όλο το διάλειμμα, γελάτε, αλλά μην φτιάξετε πολύ. Μην μου λες σήμερα τόση πίσω στην 50, 120 δεν βγάλει. Και δίνω 0 έκπτωση. Πώς θα μου δώσεις 50 και ρίξε εδώ, θα κάνεις αναμόρφωση 70. Πού θα τα βρεις, δεν υπάρχει καθαριότητα, δεν με συγκινήσετε. Είσαστε μέρος της οικονομικής. Ευχαριστώ πολύ, γι' αυτό σου μπορεί να πατάς. Είσαστε μέρος. Ναι, τώρα πατάς καλά. Μην προσπαθείς να δικαιολογείς τα δικαιολόγητα. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Έκανα μία πρόσθεση στον ίδιο καθαριότητα. Πόσα πετρέλαια θα χρειαστούμε τα Χριστούγεννα. Και εκεί που ήμουν όρθιος, έπεσε στην καρέκλα. 30.000. Τόσο μας στηρίζουν τα πορεφόρα τα πετρέλαια κατ' έτος. 30.000. Επίσης έκανα πρόσθεση και στα αναρακτικά συντήρηση στα πλουτοφόρα. Εκεί σκόφτω την καρέκλα. 10.000. 45 έχω περάσει. Πού τα βρήκα δρομένα, τα πετρέλαια, στην τεχνική υπηρεσία. Δεν γίνει τώρα στην τεχνική υπηρεσία, ούτε 7-9. Δεν έχει κανένα. Έχουμε κάνει από τον Ιούλιο και μετά πάρα πολλές αναμορφώσεις σε όλα αυτά τα οποία θα έρθουν σε αναμορφώσεις φουλ. Προμήθεια Ρεκτημικού Υλικού Δημοτικής Συνόδου Μακρακόμηση. 7.000. Ενταλθέντα με την Ταμεία Εβδόμου 0. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα πληρώσουμε 5. Το δίφραγμα που απουσιάζει δεν το βρήκα που είναι στον 8-11. Είναι στον αέρα. Αισθητική αναβάθμιση η πλατεία Ιωάννου Μακρακόμης με την υπογειοποίηση του σταθμού. Διαμορφωθέντα μέχρι την Ιωαννία Δόνο 73.000. Έχουμε πληρώσει 0. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα πληρώσουμε 0. Δεν πρέπει να γραφτούν στο 2016. Πόλο 0. Δεν πρέπει να γραφτούν εκεί. Τα 73. Αυτό που με κοίταμε. Πού είναι τα λεφτά. Συντήρηση ηλεκτροδοτισμού ευρωπαστικού μακρακών 5 σπεριά 5 Άγιο Γιώργιος 2. Σωστά τα νούμερα και ας κατηγορούν πολύ ότι ήταν πολλά τα χρήματα, δεν ήταν, συμφωνώ πολύ. Προσέξτε όμως τι είναι. Ενώ έχουμε γράψει το 1.700, 5.000, το Μάρτιο, 27 Απρίλιο, πληρώσαμε 2.000 που ερχόταν από τη σύμβαση του Δεκέμβρη του 2014. Και θα πληρώσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα και το υπόλοιπο του 2014. Τα 5.000 τα παραθέσαμε πριν 20 μέρες. Δεν τα βρίσκω πουθενά.
σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων. 2.000 διαμορφωμένα, 0 μέχρι τον Ιούλιο, 0 μέχρι τον Χριστούγεννα, αλλά 0 και το 2016. Μόνο που έχουμε υπογράψει σήμερα την ψαριά να την πληρώσουμε. Στον 25. Το αυτό. Λείπουν τα αυτοί. 48 χρειαζόμαστε 42. Μπορεί να πούτε 6.000, άμα ζέψει 6, 5, 10, 20, 30, 20, 500. Έτσι ενδεικτικά τα λέμε αυτά. Και είναι για αυτό που σας έλεγα, στην Τριάδα, από λιματοφόρα. Πώς τα γράφουμε? Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων για ετήσια συντήρηση. 30.000. Πού? Την ελληνική υπηρεσία. Τώρα. Τι ήταν να σα πω αυτά, κύριε Βαγγέλη. Και κύριε συνάδελφε, η ακινία των χρημάτων που εισπράττει ο Δήμος, είτε από το κράτος, είτε από τους δημότες, ασφαλώς και δεν μπορεί 100% ούτε να προβλεφθεί ούτε να τελειοποιηθεί. Όχι μόνο εδώ και σε κανένα Δήμο. Γιατί μου κάνει αντιπολίτευση, αλλά συγκρίνεται με άλλους Δήμους. Αλλά δεν είναι δυνατόν να φτάνουμε σε αυτή την ποσότητα των αρχημιών. Είπα πριν ότι αυτό το προορισμό, ανεξάρτητα ποιος το ψηφίζει όχι, το φτιάχνει η Οικονομική Επιτροπή. Ποιοι είναι οι δύο μόνοι. Αντιπολίτευση, ο Επιφορνόμενος και ο κ. Γόνης, Συράφος, Θεοσόπουλος, Χαρακούνης, Αντωνίου και ο Δήμαρχος. Δηλαδή, από όλες οι συνθήκες μετά, μας φτύνουν και μας πρέπει να ψυχαλίζει. Αν κάνουν λοιπόν τις υπηρεσίες, γιατί λάβει και εσείς εγώ που σας αρέσουν, να κάνουν τι? Τα χειροκροτικές πράξεις. Αυτά όμως, όσο και αν αργώ, μια μέρα θα σκάσω. Να κάνω μια παρένθεση να πω. Δεν αφήνω υπονοούμενο ότι κάποιος παίρνει αυτά τίποτα. Για την ίδια εξοχέτη, γιατί συνήθως έτσι αρέσει αυτό. Εγώ μιλάω για τη διαχείριση του Δήμου των χρημάτων. Του λίγου χρημάτων. Με την όποια αυτή έχει πολιτεία, όπως είπε ο κ. Πάσχος και ο κ. Ζεβαντής και ο κ. Κούρας. Συγγνώμη. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό είναι το κομμάτι που πρέπει να κατηγορήσουμε τους κάτω και εδώ είναι το κομμάτι, αυτή είναι η πίστη του πώς διαχειριζόμαστε. Και όλα τώρα, να ρωτήσω τον κύριο Κοντογιώργο. Εσείς είσαι κύριε Κοντογιώργο, γιατί δώσετε τόσα χρήματα κίνησης στην ελληνική υπηρεσία? Να ρωτήσω. Να ξαναρωτάω κι εγώ. Όχι, όχι, δεν ξαναρωτάω. Δώσατε τόσα χρήματα. Θέλω να πεις πάλι πολιτός για την ελληνική υπηρεσία, ξέρεις, γιατί ασχολείς με αυτά. Έχει 7 πολιτός. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν. Εάν δεν αφήσετε τις υπηρεσίες να δουλέψουν μόνες τους από άρθρα στο μέλλον, να τους δώσετε όλες τις αρμοδιότητες, τις θεσμικές, τις νομικές και τις δημοσιοπαλληλικές. Και από εκεί και πέρα να πάρετε κεφάλια, του χρόνου θα είναι ακόμα χειρότερα. Και δεν μπορεί κανένας αντιδήμαρχος, μειοψηφία, να κάνει παρεμβάσεις. Και μάλιστα οι παρεμβάσεις λέγουν οι κανόνες. Αυτά, εάν δεν τα σταματήσετε, εγώ προφήτης κακών, δεν θέλω να γίνω, αλλά θα έρθουν. Γιατί σας πω αυτό, κύριε Δημαρχέ, θα έρθετε πριν ένα μήνα, και έπαθει ο Προστόλος, ο Σικιό, πώς τον είπαμε κύριε Ψερόχα, μου ξεχάρετε, δεν είναι ίδιες. Γιατί διώκεται για κακούργημα. Γιατί, για κάτι ακούω κίνδυνο. Για να πάρουν κάποια χρήματα από έστω ή από πά, κάνω το προφητικό, δεν βάλω ένα παλαιοκτήριο μέσα και φάνε καινούριο, το τσιπίσα του και έσυγε πάλι τα πάντα της μάτα και αυτός κακούργημα. Εμείς μπορούμε να τα τσιπίσουμε αυτά, θα τα τσιπίσουμε, δεν υπάρχει θέμα εδώ, κύριε Δημοπούλου. Τι να πω μετά, ότι δεν γνωρίζαμε ότι η τεχνική υπηρεσία δεν έχει τελειώνει. Τι επιτρέπει,
και να διώξουν εσάς. Είτε τον κύριο Λιασκόνη, είτε τον κύριο Πάσλε εμένα. Και τι είναι, θα αφορούν τα πιάνε. Ο υπάλληλος όμως τώρα με το καινούριο έχει απευθείας διαθεσιμότητα. Δεύτερο, να ενημερώσω το σώμα. Ο ό,τι ήρθες κατατέθηκε. Δεν παραποίησε. Δεν παραποίησε. Δεν παραποίησε. Δεν παραποίησε το αγγελίδι. Ό,τι παραποίησε. Παραποίησε σημαίνει είναι άλλο. Δεν είναι παραποίησε. Γράφω το τέλος μέσα. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι χειρότερο ακόμα. Διότι βάζει τα κρύα στην εκκλησία να μην κάνει. Λέω τώρα λοιπόν. Εχθές κατατέθηκε νομοσχέδιο στη Βουλή, στον κύριο Ιστορικό, που επιτρέπονται οι προσλήψεις στις τραποδοτικές υπηρεσίες. Χθες. Είτε ήρθες, είτε άρθες, είτε καθημερινά. Δεν ισχύει λοιπόν. Ξέρετε από πότε είναι αυτό η εξέλιξη. Όχι, κατάθηκε η εξέλιξη που είναι. Μετά από παραβάσει σα, δεν το συζητάω. Δεν είναι. Και κάνουμε και πολύ καλά. Και το κάνουμε στο ιδιωτικό ενώ το συνδικαλιστικό ενώ και δεν. Δεν μπορούμε λοιπόν να λυσίσουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις. Δεν ισχύει ούτε το 1,25, 5,5, 5,15 αντί να πληρώνει. Να πούμε λεφτά. Δεν ισχύει λοιπόν αυτό το πριν. Έχει καταργηθεί. Το αναφέρω αυτό γιατί το διάβασα. Θα είναι και στο επόμενο θέμα που δεν μιλάω. Κοντολογήσει. Για τρία χρόνια αυτά είναι ο προβλησμός. Αφήστε τις υπηρεσίες, βάλτε άλλο τελεία στο Δήμο, διότι μπορεί φέτος. Και εδώ θέλω να ρωτήσω την οικονομική υπηρεσία να εξετελεστούν οι σκόποι του προπολογισμού, αλλά του χρόνου, πιστέψτε με, όσο να θέλει η οικονομική υπηρεσία, δεν θα εξετελεστεί. Και να πάω τον έπαθη σε ένα μήνα, ποιος κύριε Τσαλοζάκη. Γιατί το πρόβλημα έχει ο προπολογισμός και θα εξυπηρεστεί. Έχω πει από την 1η Ιανουαρίου του 2014 ότι θα είμαστε περισσότερο ανεκτικοί και συνεδικοί λόγω της κρίσης. Αλλά τρεις φορές σας είπα ότι οι 30.000 και 30 τεχνική υπηρεσία δεν έχει μηχανήματα. Και εσείς μου λέτε ότι θα εξυπηρεστεί. Αν γράψω τώρα στον προπολογισμό αυτά τα οποία σας λέω παρατηρήσεις, θα το πάρετε πάλι πίσω. Τι με ρωτάτε. Αυτά θα τα βρει και το Υπουργείο και το Παρατηρητήριο και οι υπηρεσίες και το γνωρίζουν. Εάν δεν διορθωθούν, το πρόβλημα πρώτος θα το έχει εσείς και η πληροφορία. Εμένα ποσός. Αν όμως αυτά δεν αναφέρονται εδώ μέσα, τότε δικαίωστε να ρωτήσετε και εσείς γιατί δεν μας τα λέτε, αφού τα ξέρετε. Γιατί δεν προτείνετε. Να λοιπόν, και τα προτείνουμε και σας λέμε κάντε να ψηφίσουν. Μη συνεχίζετε την ίδια κατάσταση. Είναι λάθος. Μπορεί πάνω στο φόρτο εργασίας να γίνουν και λάθη, δεν μπορεί όμως τέτοια πράγματα να ψηφίζουν. Γι' αυτό και να ψηφίζουν. Και σταματάω εδώ γιατί νομίζω ότι μίλησα και παραπάνω και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.